Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου έχει μετατρέψει το γνωστό σε όλους μας Click Away σε Book Away, το ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του μυθιστορήματος, συνεχίζεται κανονικά με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου. Συνεχίζεται λοιπόν το ταξίδι στον κόσμο της ιστορίας και της λογοτεχνίας με ένα διαφορετικό τρόπο. Να ξεκινήσουμε με κάποιες βασικές λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Βεβαίως, ευχαρίστω. Όπως πολύ καλά είπατε, Book Away ο Δήμος Μαλεβιζίου. Ακούσαμε το Click Away, το Take Away. Εμείς πάμε παρακάτω και λέμε Book Away. Πρέπει να δώσουμε τρόπους να λύσουμε, τρόπους να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρθουν κοντά στο βιβλίο. Το βιβλίο είναι τροφή, το βιβλίο είναι φάρμακο. Άρα πρέπει και εμείς να ανοίξουμε, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία. Πρέπει και εμείς να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν αυτή την επαφή με τη λογοτεχνία. Να ξεφύγουν, να μπορέσουν να διαβάσουν, να μπορέσουν να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν, να ανοίγει ο καιρός. Τι καλύτερο από ένα βιβλίο στην παραλία, τι καλύτερο ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να μπορεί να πάρει το βιβλίο του, να βγει έξω στο παγκάκι του σπιτιού του, να τον ηρεμήσει ο ήλιος μας και η συντροφιά του με ένα βιβλίο. Οπότε σύμμαχος το βιβλίο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε. Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω αν το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί κατά την περίοδο της πανδημίας. Ήμασταν κλειστά, ήταν κλειστά η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το είχε πολύ έννοια ο Δήμαρχος και ήταν επιθυμία του να ανοίξει, γιατί όπως σας είπα, το βιβλίο είναι φάρμακο, είναι τροφή. Οπότε με απόλυτα σεβασμό σε όλα τα μέτρα προστασίας αποφασίστηκε και από την Επιτροπή βέβαια της Βιβλιοθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου να ανοίξει η βιβλιοθήκη με αυτόν τον τρόπο βέβαια. Όχι υπήρχε λοιπόν ενδιαφέρον και αναγκαστήκατε ακριβώς, και πολύ καλά ακριβώς. Κάνατε και ανοίξατε τη βιβλιοθήκη για να εξυπηρετηθούν. Η αλήθεια είναι ότι από χθες μέχρι σήμερα έχουν τα τηλέφωνα πάρει φωτιά, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήδη οι πολίτες έχουν κλείσει τα πρώτα τους ραντεβού να παραλάβουν τα βιβλία τους και να ξεκινήσουν το ταξίδι. Ηλικιακές ομάδες. Έχουμε και παιδιά που ενδιαφέρονται και νέους αρκετούς. Είναι σε όλο το φάσμα. Δεν περιορίζεται. Απολίμανση φαντάζομαι, μέτρα προστασίας, σωστά. Εννοείται. Βασικά πρέπει να υπάρξει ένα ραντεβού στο 281-0824-486, είτε διαδικτυακά που φαίνεται στο site της βιβλιοθήκης, κλείνεται το ραντεβού, το παραλαμβάνει ο πολίτης, αφού το έχει πάρει από τα ράφια της βιβλιοθήκης ο υπάλληλος, ο οποίος σαφώς και έχει απολυμάνει τα χέρια του, εννοείται, φοράει μάσκα μέσα στη βιβλιοθήκη, και το δίνει, το αφήνει σε μια σχετική απόσταση και το παίρνει ο πολίτης. Για πόσους τίτλους βιβλίων μιλάμε συνολικά στη βιβλιοθήκη? Εκατοντάδες φαντάζομαι. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί, υπάρχουν ψηφιοποιημένα κάποιοι τίτλοι. Έχει ένα καλό υλικό η βιβλιοθήκη, μπορεί να καλύψει αρκετές ανάγκες. Ναι. Και η επιστροφή δε των βιβλίων γίνεται με τον εξής τρόπο. Πάλι με ραντεβού, ο πολίτης το βάζει σε μια σακούλα, γράφει το ονοματεπώνυμό του για να πάψει να υπάρχει χρέος στο όνομά του, γράφει τον αριθμό των βιβλίων που επιστρέφει και αυτά παραμένουν σε ένα σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο όσο πρέπει για να μην υπάρχει φόβος μετάδοσης και μετά πάλι τοποθετείται στο ράφι. Μάλιστα, θέλω να σας ρωτήσω τώρα τι προβλέπει ο σχεδιασμός που σίγουρα έχετε εκπονήσει για το επόμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και για την περίοδο μετά την πανδημία. Αν θα επιχειρήσετε να αναβαθμίσετε αυτή την υποδομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και με ποιους τρόπους? Σαφώς και υπάρχει προγραμματισμός. Προσπαθούμε η βιβλιοθήκη να μην είναι ένα στατικό κτίριο με βιβλία όπου υπάρχει μόνο επισκεψιμότητα. Το ζητούμενο είναι να γίνονται δράσεις, να γίνονται ημερίδες, να γίνονται εκδηλώσεις. Ένα κύτταρο μικρό πολιτισμού τέλος πάντων στο κέντρο του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Γάζι, προκειμένου να βρίσκουν ανάσες πολιτισμού οι άνθρωποι της περιοχής μας και όχι μόνο βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε το τηλέφωνο 281 0 824
Ακριβώς, 486. Τέλεια. 281-0-824-486. Στη διάθεση του κάθε πολίτη από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 κάθε μέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.